Θέλουμε για τη δομή στην έκθεση 15 μερίδες. Χώρισε 15 από εδώ. 15, 3 και 2, 5. Και τώρα που βρήκαμε τους ανθρώπους αυτούς, ξεκινήσαμε αυτό το κομβόι εγώ, ο Νίκος, κάνουμε τη διανομή. Έλα ψυχούλα μου. Έλα λεβεντάκο μου. Ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τον κύριο Αϊδονόπουλο από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το να πηγαίνουμε κάποιες μερίδες όσον αφορά τη δομή αστέγων που βρίσκεται στη ΔΕΘ. Μετά με πρωτοβουλία δικιά μας και συνεννόηση βέβαια με τον κύριο Χάρη Αϊδονόπουλο, του είπαμε να πάμε να φροντίσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται στο δρόμο, δεν μπορούν να σηκωθούν, να πάνε να πάρουν το φαγητό τους, και έτσι ξεκινήσαμε και κάνουμε τώρα γύρω στις 30 μερίδες φαγητό για ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο και ανθρώπους που είναι ανήμποροι να βγουν από το σπίτι τους. Αυτή όλη η προσπάθεια ξεκίνησε σε συνεννόηση με όλα τα παιδιά του μαγαζιού, για να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αγάπη, λίγο φροντίδα και στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στον δρόμο, γιατί είμαστε άνθρωποι. Με άγγιξε αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο παλιότερα και εγώ σαν Δημήτρη στη ζωή μου έχω περάσει μια παρόμοια φάση, το να βρεθώ στον δρόμο για κάποιο λόγο, και η χαρά μου αυτή τη στιγμή το να μπορώ και σαν μαγαζί να προσφέρω αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους είναι κάτι το οποίο, παιδιά μου, δεν πληρώνεται. Να είσαι από κάτω, να σηκωθείς, να σταθείς και να πας να φροντίσεις αυτούς τους ανθρώπους είναι ό,τι πιο πολυτιμότερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται επιδόματα, έχουν ανάγκη από φάρμακα, έχουν ανάγκη από έγγραφα βασικά για να μπορέσουν να έχουν όλες τις παροχές που δικαιούνται. Οπότε προσπαθούμε εμείς να τους διασυνδέσουμε με ό,τι υπηρεσία μπορούμε καθημερινά, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν ό,τι δικαιούνται, να είναι τα έγγραφά τους τακτοποιημένα, όπως είναι ταυτότητες, φορολογικές δηλώσεις. Ο Δήμος μας έχει παροχή το χώρο, την καθαριότητα, τη φύλαξη τη βραδινή και το συσίτιο. Στο συσίτιο μας βοηθάει και εθελοντική ομάδα όπως είναι ο Δημήτρης, και ο Κανά έχει όλο το υπόλοιπο, το συντονισμό, την οργάνωση, το σχεδιασμό και τη φροντίδα των παιδιών. Η υπηρεσία του Street Work ανέκαθεν δούλευε στον δρόμο, ξέρει τα προβλήματα, το είχαμε πει και πριν την επιδημία και τώρα στην επιδημία και μετά πρέπει να γίνουν δομές. Και είχαμε προτείνει και εμείς και είχε εγκριθεί με ΕΣΠΑ να γίνει πνοτήριο και κέντρο ημέρας των αστέγων, ενώ εγκρίθηκε, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, έστω μετά την επιδημία, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει.